Κοιτάξτε, γίνονται τα εγγένεια των γραφείων της Λαϊκής Ενότητας στο Ηράκλειο, που είναι στην πλατεία Δασκαλογιάννη, και θα γίνουν με την παρουσία του Ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, του Νίκου του Χουντή. Να σας πω ότι θα έχει ένα πλήρες πρόγραμμα ο Νίκος Χουντής αύριο. Θα είναι δηλαδή από το πρωί εδώ και θα συναντηθεί με φορείς της πόλης και του νομού, δηλαδή με τον δικηγορικό σύλλογο, με τους αγρότες, με τον φαρμακευτικό σύλλογο, και θα έχει και μία παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο στις 4 η ώρα το απόγευμα, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι κάτι που το περιμένουμε, είναι δηλαδή πώς να το πω τώρα, μια ορολογιακή βόμβα. Περιμένουμε το σκάσιμο για τα θέματα της πρώτης κατοικίας, των πληστηριασμών κτλ. Και μαζεύονται εκεί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι... Λαϊκή στάση πληρωμών, κάθε Τετάρτη. Ακριβώς. Και μαζεύονται και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη πρόβλημα, αλλά μαζεύονται και άνθρωποι οι οποίοι είναι αλληλέγγυοι, και έτσι θα είναι και συμβολικό αλλά και ουσιαστικό το ότι θα βρεθεί ο Ευρωβουλευτής ο Νίκος Χουντής, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με αυτά τα θέματα των κόκκινων δανείων, δηλαδή των πληστηριασμών, και γενικά της εκποίησης, ας πούμε, της δημόσιας περιουσίας αλλά και της ιδιωτικής, όπως συμβαίνει με αυτό. Θα είναι και μια συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΛΑΕ, και το βράδυ θα είναι η συγκέντρωση όπου θα έχει και μουσικό πρόγραμμα και θα γίνει και μια ομιλία με την ευκαιρία των εγγενείων των γραφείων της Λαϊκής Ενότητας. Πώς από τη δική σας την πλευρά αποτιμάτε μέχρι σήμερα, κύριε Κρυσοτάκη, αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχουν να κάνουν με την διαπραγμάτευση, έχουν να κάνουν με την περίφημη αξιολόγηση, το πήγαινε έλα με τους θεσμούς, τα κόκκινα δάνεια, το ασφαλιστικό, γνωστά τα όσα συμβαίνουν για να μην τα επαναλάβω εγώ, και βεβαιότατα από την άλλη, αν θέλετε, αυτή την υπεραισιοδοξία που καταγράφεται την ώρα που η κοινωνία διαφορετικά βλέπει και βιώνει τα πράγματα από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, το ιδίου του Πρωθυπουργού, ο οποίος μιλά περί ανάστασης της οικονομίας μαζί με την ανάσταση του θεανθρώπου, τον κύριο Παπά να μιλά, τον Νίκο Παπά να μιλά για μια πραγματικά έκρηξη επενδύσεων το αμέσως προσεχές διάστημα, όπως επίσης και τον κύριο Δραγασάκη να καταγράφει τα θετικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, κυρίως στον τομέα των επενδύσεων. Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, είναι πολλά αυτά που λέτε, αλλά η απάντηση νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολη, και ήδη είπατε το μισό. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός, η κοινωνία, αντιλαμβάνεται εντελώς αντίθετα τα πράγματα από ό,τι λέει η σημερινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία άλλα έλεγε και όταν ήμασταν μέσα, και εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλύτερα, και ξαφνικά όλα τα αλλάζει και υπογράφει το μνημόνιο και μετά κάνει διαπραγμάτευση με υπογεγραμμένο το μνημόνιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, και εδώ μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την κριτική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, είτε στην κυβέρνηση Παπανδρέου είτε στην κυβέρνηση Σαμαρά, τα δύο προηγούμενα μνημόνια δηλαδή, όπου έλεγε κάτι πολύ σωστό και το οποίο ισχύει τώρα και για τους ίδιους τους υπογράφοντες, δηλαδή το τρίτο μνημόνιο. Ότι αν υπογράψεις μνημόνιο, από εκεί και μετά δεν υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης. Αυτό λοιπόν που έλεγαν τότε πολύ σωστά ισχύει και για τους ιδίους. Και θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ανάκαμψης, και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια πρόβλεψη η οποία είναι διακινδυνευμένη. Ίσα ίσα είναι μια ασφαλής πρόβλεψη αυτό που σας λέω. Ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε το Πάσχα πρόκειται να έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας. Βλέπετε ότι το θέμα του χρέους, το οποίο είναι πολύ βασικό, δηλαδή όσο αποπληρώνεις ένα δυσβάσταχτο χρέος που όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι βιώσιμο και δεν είναι και διαχειρίσιμο, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να έχεις αποτέλεσμα, και επιπλέον δεν μπορεί να κάνεις το επόμενο βήμα, που είναι αυτό που λέμε δηλαδή η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη όπως την έλεγαν παλιά, και που δεν μπορεί να πληρώνεις, να δίνεις δηλαδή τους πόρους που είναι απαραίτητοι, είναι αναγκαίοι για να γίνει αυτό το πράγμα, η ανάκαμψη δηλαδή, και χωρίς πόρους μετά να λες ότι εγώ θα κάνω την ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν είναι ελληνικά παράδοξα, και θα σας πω ότι δεν πρόκειται να συμβούν. Αντίθετα, είναι σίγουρο ότι θα συμβούν τα υπόλοιπα. Δηλαδή, βλέπετε ότι η διαπραγμάτευση για την πρώτη κατοικία δεν γίνεται με τους
απ' έξω με την παλιά τρόικα που λέγαμε, αλλά γίνεται με ποιον τρόπο όλα αυτά θα δοθούν σε ξένα funds και με ποιον τρόπο θα είναι πιο περιορισμένες οι αντιδράσεις. Μάλιστα, κύριε Κριτσοτάκη. Αυτό δεν είναι άλλη πολιτική, αυτό είναι η πολιτική που συνηθίσαμε με τα προηγούμενα δύο μνημόνια. Δεν έχει να κάνει με κάτι το καινούριο. Έχει να κάνει με κάτι που το έχουμε γνωρίσει. Μάλιστα. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει. Θέλω ένα ερώτημα να θέσω και να σας απελευθερώσω. Κύριε Κριτσοτάκη, πιστεύετε ότι υπήρχαν περιθώρια καλύτερης διαχείρισης σε ό,τι έχει να κάνει με το προσφυγικό, αυτά τα οποία βιώνουμε και βέβαια τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας? Βεβαίως, η συμφωνία αυτή είναι κατάπτυστη, διότι από τη μια μεριά ενισχύει την Τουρκία σε θέσεις οι οποίες δεν είναι καθόλου θετικές για το προσφυγικό, αντίθετα εξυπηρετούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το θέμα το προσφυγικό θέλει να μην το λύσει, παρά το ότι είναι η ίδια μία από τους δημιουργούς της, διότι πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνοι που δημιούργησαν τις αιστείες που δημιουργούν τις προσφυγικές ροές. Και μετά οι ίδιοι οι εμπριστές αυτοί που έβαλαν την φωτιά, το ΝΑΤΟ δηλαδή, έρχεται εδώ να ρυθμίσει ως πυροσβέστης τώρα πια και όχι ως εμπριστής όλα αυτά τα οποία έχει το ίδιο δημιουργήσει. Εδώ λοιπόν έρχεται η ελληνική κυβέρνηση και κάνει το αντίθετο από αυτό που η ίδια είχε πει, ότι δηλαδή πρέπει να μείνουν τα σύνορα ανοιχτά, ότι πρέπει να μοιραστούμε με τους υπόλοιπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το πρόβλημα, διότι έτσι κι αλλιώς είναι ευρωπαϊκό και δεν είναι μόνο ελληνικό, και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί μόνη μας η χώρα, και μάλιστα σε μια κρίση που βιώνουμε η οποία είναι ανθρωπιστική, το παραδέχονται όλοι, να το σηκώσει όλο το θέμα μόνη της. Έρχεται λοιπόν εδώ τώρα και βλέπετε ότι φτάνουν να έχουμε και προκλητικότατες δηλώσεις, εγώ θα έλεγα αντιανθρώπινες δηλώσεις από την πλευρά του κυρίου Μάρδα, ο οποίος ψάχνει να βρει τους επενδυτές στους πρόσφυγες. Εδώ λοιπόν αρχίζει κανείς να μιλάει όχι πια για παράδοξο, αλλά να μιλάει για τραγέλαφο, και να σας πω ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, αυτό που ήδη έχει δρομολογήσει. Και σας λέω ότι ο ελληνικός λαός θα σταθεί στο ύψος του, ήδη στέκεται αρκετά καλά ως ανθρωπιστής ο κάθε πολίτης, και συνολικά ο ελληνικός λαός, όμως από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση δεν στέκεται.